Μπορεί η προθεσμία ασφάλισης οχημάτων χωρίς την τιμωρία του παράβολου να έληξε στις 14 Ιουλίου, ωστόσο όπως φαίνεται το παράθυρο θα μείνει ανοιχτό μέχρι νεοτέρας. Το πρόβλημα δεν είναι άλλο από τα πολλά λάθη στις βάσεις δεδομένων και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες πριν από τη νέα διασταύρωση θα επιχειρηθεί να διορθωθούν τα σφάλματα. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων να μπορούν ακόμη να τα ασφαλίσουν και να αποφύγουν την επιβολή προστίμου. Κανονικά και χωρίς την επιβολή προστίμου των 250 ευρώ μπορούν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους και σήμερα 5η 20 Ιουλίου οι ιδιοκτήτες τους, παρά το γεγονός πως η περίοδος χάριτος έχει λήξει από την Παρασκευή 14 Ιουλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η σιωπηρή παράταση, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις στελεχών του Οικονομικού Επιτελείου για αποστολή των προστίμων, μόνο μετά τη διόρθωση των στοιχείων θα οδηγήσει σε έξαρση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις του κλάδου, την οδική ασφάλεια και την οικονομία. Μόλις 3 στα 10 ανασφάλιστα οχήματα ασφαλίστηκαν μέχρι τις 14 Ιουλίου, οπότε και έλυγε η σχετική προθεσμία που είχε ορίσει το Οικονομικό Επιτελείο χωρίς την επιβολή προστίμου 250 ευρώ. Συνολικά λοιπόν μέχρι τις 14 Ιουλίου που έληξε η προθεσμία που είχε δώσει το Οικονομικό Επιτελείο ασφαλίστηκαν μόλις 325.000 οχήματα από τα 1.150.000 που εμφανίζονται ως ανασφάλιστα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ. Δηλαδή περίπου 825.000 ιδιοκτήτες, εκ των οποίων στους 200.000 υπολογίζεται ότι έχει επιβληθεί από λάθος το πρόστιμο, δεν έχουν κάνει καμία απολύτως ενέργεια ώστε να ασφαλίσουν το όχημά τους. Την ίδια στιγμή, χάος εξακολουθεί να επικρατεί σε διευθύνσεις μεταφορών, εφορίες αλλά και δήμους, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα φαίνονται ανασφάλιστα, ενώ βρίσκονται σε φορολογική ακινησία, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβασή τους στο νέο ιδιοκτήτη ή έχουν οδηγηθεί στα κέντρα ανακύκλωσης από τις υπηρεσίες των Δήμων. Παρά τις απειλές για άμεση επιβολή προστίμων στα ανασφάλιστα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους φαίνεται πως έχουν επιλέξει το δρόμο των μηνιαίων έως και τριμηνιαίων συμβολέων για να αποφύγουν τη νέα διασταύρωση και να φαίνονται στο σύστημα ασφαλισμένοι. Σε κάθε περίπτωση, από το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι με βάση την νομοθεσία οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων τους πριν από την ημέρα λήξης τους και οφείλουν να τα έχουν ασφαλισμένα εφόσον δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους, ασχέτως εάν τα κινούν ή όχι. Τέλος, να τονίσουμε ότι στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από την αστυνομία, εάν το όχημα είναι ανασφάλιστο, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 250 ευρώ για μοτοσικλέτες. Επιπλέον, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων για 6 μήνες, ενώ αν το όχημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα, η αφαίρεση φτάνει και τα 2 χρόνια.